ιδέα σου, Ντέιβ, να βρεθούμε στο εμπορικό κέντρο. Είπαμε πως σου άρεσε. Πάρα πολύ ωραία. Έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω. Ναι, ήξερα ότι σου αρέσει πολύ, γι' αυτό και ήρθαμε εδώ. Ωχ, αυτή εκεί είναι η Άννα. Η Άννα, το κορίτσι των ονείρων μου. Δεν το πιστεύω ότι είναι εδώ, αλλά ποιος είναι αυτός που είναι μαζί της? Εμείς οι δύο υποτίθεται είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Πρέπει να την παντρευτώ οπωσδήποτε. Αχ, έλα από εδώ, Ντέιβ, να δούμε τις τσάντες. Καλά, τι καταπληκτική τσάντα είναι αυτή. Α, εκεί είναι. Κοιτάει τις τσάντες. Πρέπει να την παρακολουθήσω να δω τι κάνει με αυτόν τον τύπο. Δεν σου αρέσει? Κοίτα τι ωραία χρώματα έχει. Είναι λίγο μικρή νομίζω, αλλά άμα θέλεις μπορούμε να την πάρουμε, αλλά όχι τώρα γιατί δεν έχω λεφτά μαζί μου. Όλο θέλει να αγοράζει. Οχ, που πάνε. Πάνε στον πάνω όροφο. Πρέπει να πάω κι εγώ πάνω. Μη φεύγεις. Τι πολλά πράγματα που έχει εδώ. Αχ, κοίτα, Dave, εδώ έχει πολλά πράγματα για τα άλογα. Καλά, δέστε εσύ, εγώ θα πάω να δω τα αθλητικά. Πρέπει να ανέβηκαν στον πάνω όροφο. Πρέπει να τη βρω μόνη της και να της μιλήσω. Ποιος είναι αυτός ο τύπος που είναι μαζί της? Πω, είναι πάρα πολύ μεγάλο το εμπορικό. Ελπίζω να μην την έχασα. Πού είναι? Αυτός είναι εκεί και κοιτάει τα αθλητικά. Πού να είναι άραγε? Μήπως πήγε στο τμήμα με το τμήμα με τα άλογα. Αχ, τι ωραία χτένα! Θα χτενίσει πολύ ωραία τα λογάκια μου. Αγαπητή μου Άννα. Με τρόμαξες! Τι ήθεσαι έτσι από πίσω μου? Πω. Με συγχωρείς που σε τρόμαξα. Ήθελα να σου μιλήσω απλά. Με θυμάσαι, είμαι ο Έρικ. Τι θέλεις, θέλω να σε αγοράσω κάτι για το άλογο σου, ίσως ένα άλογο. Σε παρακαλώ, άσε με στην ησυχία μου. Δεν είμαι μόνη μου, συνοδεύομαι. Άννα, τι γίνεται εδώ πέρα? Ντέιβ, σε παρακαλώ, έλα γρήγορα. Τι συμβαίνει με τον Ντέιβ? Ποιος είναι αυτός ο Ντέιβ? Γιατί σε φωνάζει? Εγώ ήθελα απλά να σου κάνω ένα δώρο. Αχ, Ντέιβ, πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Αυτός ο Έρικ είναι πολύ ενοχλητικός. Με ενοχλεί συνέχεια όλη την ώρα. Τι εννοείς ενοχλεί όλη την ώρα? Τι συνέβη? Είναι αυτός που ήρθε να αγοράσει το νηπιαγωγείο? Ναι, αυτός είναι. Ας τον ξυπασμένο. Αχ, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε το τμήμα με τα λουλούδια. Δεν μου αρέσει καθόλου που έρχεται και σου μιλάει αυτός ο Έρικ. Αχ, Ντέιβ, κοίτα. Αυτό εδώ είναι για τα μαλλιά. Είναι ένα ηφικό χτένισμα. Αχ, δεν μου πάει πάρα πολύ. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραία η Άννα. Ας βγάλω μερικά χρήματα. Μήπως θελήσει να της αγοράσω έτσι πρόχειρα ένα νηφικό. Δεν είμαι πάρα πολύ όμορφη, Ντέιβ. Έτσι θα είμαι και στο γάμο μου. Άννα, είσαι πολύ όμορφη. Μήπως θέλεις να σου αγοράσω αυτό το ωραίο πέπλο. Φύγε από εδώ. Τι με ακολουθεί συνέχεια, δεν το καταλαβαίνω. Δεν σου έχω πει ότι δεν μπορώ. Είμαι με το φίλο μου τον Ντέιβ. Δεν θέλω να με ενοχλείς. Φίλε, πρέπει να πούμε δύο λόγια εμείς οι δύο. Μα δεν θες εμένα που είμαι πλούσιος. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, Έρικ? Γιατί ενοχλείς την κοπέλα μου? Φύγε γρήγορα γιατί θα γίνει χαμός. Αχ, Ντέιβ, σε παρακαλώ, μην γίνει κάποια φασαρία. Μίλα του όμορφα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι δυνατόν να θέλουν αυτούς τους άσχημους, κοντούς τύπους και όχι εμένα. Αχ, Ντέιβ, έχει αποτελαθεί ο Έρικ. Μην του δίνεις καμία σημασία. Εμείς θα συνεχίσουμε τα ψώνια μας. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Να έρθετε από το πουθενά και μας ενοχλεί και να μας μοστράρει τα ωραία του λεφτά. Λοιπόν, ακούσαμε να δεις. Η Άννα είναι δική μου φίλη και δεν θέλω να μας ενοχλείς, εντάξει? Δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί σου. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι.
Θα ξαναμιλήσουμε αργότερα εμείς οι δύο. Εσύ δεν έχεις καθόλου χρήματα, ενώ εγώ έχω. Μάντεψε ποιον θα θέλεις στο τέλος, η Άννα. Είμαι σίγουρη ότι θα την πείσω, επειδή είμαι πλούσιος. Τώρα μπορεί να μην την θέλει, αλλά μετά θα με θελήσει. Άσε μας την ησυχία μας, γιατί θα βάλω άλλα μέσα. Τι τύπη, Θεέ μου. Θα επανέλθω. Αχ, Ντέιβ, να ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει αυτός ο Έρικ. Όσα χρήματα και να μου προσφέρει, ό,τι και να μου πάρει, εμένα είσαι εσύ ο αγαπημένος μου. Το ελπίζω, Άννα, γιατί προς στιγμήν φοβήθηκα. Αυτός ο τύπος είναι αρκετά πλούσιος.